το τέταρτο στην σειρά. Καλησπέρα, Γιώργο. Τέταρτο επεισόδιο, σε λίγη ώρα. Ναι. Σε μια μισή ώρα. Τι εμπειρία είναι αυτή? Δεν είναι η ίδια όπως τις προηγούμενες. Είναι διαφορετική, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερη ή καλύτερη. Είναι διαφορετική. Βλέποντας το Σάκη τώρα, αγωνιώ και εγώ να έρθει η ώρα του live, περίπου σε κανένα μήνα από σήμερα. Αλλά η ομάδα η οποία φτιάχτηκε, νομίζω ότι αποδεικνύει σε κάθε επεισόδιο ότι θα μπει με μεγάλη μάχη στα live στις 13, Παρασκευή και 13. Παρασκευή και 13. Δύσκολη μέρα. Τώρα είμαστε στη διαδικασία ακόμα που ο καθένας φτιάχνει τις ομάδες του. Στην κινηματογράφηση εμείς το έχουμε ήδη τελειώσει, αλλά δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Γιατί ήμουν έτοιμος να κάνω 2-3 ερωτήσεις για να ψάρεψω ένα-δύο πραγματάκια για τα επόμενα επεισόδια. Δεν μπορώ να σου πω. Από ό,τι έχουμε δει πάντως μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι υπάρχουν ταλέντα που έχουν αυτό το X που ψάχνουν. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Ναι. Προσπαθεί η παραγωγή. Δεν βάζω τη θέση μου στην παραγωγή, αλλά προσπαθούμε να μιλήσω έτσι στον πρώτο πληθυντικό. Ότι όποια παιδιά περάσουν, να έχουμε. Κυρίως να έχουμε μάλλον παιδιά που περνάνε. Δηλαδή να έχουμε μια θετική αντιμετώπιση πάνω σε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε καλά. Σε άλλες φορές γελούσαμε πιο πολύ. Είναι και αυτό, έχω την εντύπωση, μια παλιά τηλεόραση. Ο Sky κατάφερε και το Σίγμα μαζί, νομίζω, να έχουν ένα μέτρο, ένα όριο. Τόσο όσο. Για να μην ξεφτιλίζουν και προσωπικό. Είναι και αλλιώτικα τα πράγματα πια. Βέβαια δεν σου συγκρύβω, πριν πω, έβλεπα αυτό που γινόταν στη Βουλή. Πιο αστείο μου φαίνεται αυτό από αυτό που περάσαμε εμείς στο X Factor. Αλλά τώρα αυτό είναι μια ας μην συζήτηση. Μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ γέλαγα απ' έξω. Δηλαδή, με θλίψη κιόλας ταυτόχρονα. Λοιπόν. Αυτό τώρα είναι το πρώτο στάδιο που παρακολουθούμε. Ναι. Μετά θα ακολουθηθεί μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Έτσι. Παρακολουθούμε δηλαδή παιδιά τα οποία έρχονται για να περάσουν σε ένα σύνολο παιδιών από τις 5-5.500 κόσμου που μαζεύτηκε. Φτάσαμε περίπου στα 150 παιδιά, 160 παιδιά. Μετά θα παρακολουθήσει το bootcamp, ναι. Το οποίο το κάναμε στα Γιάννενα εμείς. Ήρθαν οι Κύπροι, όσοι περάσανε στην επόμενη φάση και καταλήξαμε σε 10, σε 10 άτομα σε κάθε κατηγορία. Μετά υπάρχει μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Αυτή των καρεκλών. Ναι, το chair challenge, το οποίο είναι... Έχω ζήσει δύσκολα πράγματα στην τηλεόραση, δεν σου κρύβω. Μπορεί να είναι και το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει. Αλήθεια σου το λέω. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό και ειδικά όταν έχει και κοινό. Δύσκολο γιατί ο καθένας πρέπει να διαλέξει τους δικούς του. Αυτό είναι πέρα, πάντα διαλέγαμε τους δικούς μας. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν γεμίσουν. Τέσσερις θέσεις έχει ο καθένας. Και όταν γεμίσουν τέσσερις καρέκλες και έχεις και άλλον καλό που τραγουδάει, θα πρέπει να σηκώσεις κάποιον από εκεί για να κάτσει κάποιος άλλος. Και ο κόσμος που παρακολουθεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Το κοινό είναι πάντα όπως ήταν χιλιάδες χρόνια τώρα. Τη μία μέρα είναι ευλογημένος ο ερχόμενος και σε τρεις μέρες είναι άρον-άρον σταύρος των αυτών. Είναι λίγο σαν τον Gladiator όλο, σαν το Hunger Games. Πώς να σου το πω, δηλαδή φωνάζουν, διώξουν τον αυτό, πάρ' τον αυτόν. Είναι σκληρό το κοινό. Πάντως έχει εργαλείο ο καθένας από εσάς για να διεκδικήσει τον τίτλο, Εννοείς, με ρωτάς αν θα κερδίσω. Έχω την εντύπωση ότι θα κερδίσω, δεν ξέρω. Πάντως. Θέλω να πω κάτι για την Κύπρο. Το είπα και στις προηγούμενες φορές που ερωτήθηκα με τον ίδιο τρόπο που πάντα, ξέρεις, με πυροβολούν εμένα τώρα, ότι και καλά υποστηρίζεις τους Κυπραίους, υποστηρίζεις τους Κυπραίους. Άμα είναι καλή ρε φίλε, τι θα γίνει δηλαδή. Και αυτή τη φορά δεν μετράει η ποσότητα, μετράει η ποιότητα. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε τόσους πολλούς Κύπριους μέσα στις τέσσερις κατηγορίες. Αλλά πάρα πολύ καλούς. Αλλά πάρα πολύ καλούς όμως. Μάλιστα. Συνεπώς, τα επόμενα θα τα δούμε στην οθόνη. Επεισόδιο σε λίγο. Ναι, και... Να ομολογήσω κάτι άλλο, ότι θα έχουμε την ευχαίρεια να τα πούμε και από ένα διαφορετικό μουσικό παιχνίδι. Θα το υποδεχτούμε μαζί με τον Sky πάλι, από το Σεπτέμβρη πρώτα Θεός. Από το Σεπτέμβρη, γυρίσματα βέβαια θα κάνουμε το καλοκαίρι, γιατί μιλάμε για παιδικό project, όπως ήταν το προηγούμενο που είχα κάνει. Διαφορετικό, ένα project το οποίο έχει να κάνει με παιδιά, όχι μόνο που τραγουδάνε, αλλά που παίζουν και όργανα. Η Κύπρος πρέπει να παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό και όταν λέω πρέπει εννοώ. Έχει ταλέντα και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό το κομμάτι, γιατί μουσική δεν είναι μόνο τραγουδάω, είναι και παίζω, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσουμε περισσότερα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.